Κουφό, ο Φράι θα σουτάρει, δεν ευνηδιάζει τον Χαλκιά, παρόλα αυτά η μπάλα φεύγει και ο Δέλας είναι κοντά. Μπασινάς, πέφτει και μαζεύει ο Μπενάλιο. Σεταρίδης, γύρισε ωραία, η μπάλα δεν πέρασε, όμως Σαμαράς κάνει ωραία προσποίηση, το shoot out. Πολύ ωραία ενέργεια στο 32. Εδώ υπάρχει κίνδυνος και πρέπει να διώξουμε, ευτυχώς. Πέναλτι ο Καταλέφο. Ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα νομίζω. Λοιπόν, πήγαμε... ο Μπεχράμι το παίρνει το πέναλτι, να δούμε αν υπάρχει πέναλτι. Θέμα ότι αν υπάρχει να ζητήσει από τον Καταλέφο που δεν διστάζει να πάει στα 11 μέτρα. Για να δούμε. Νομίζω ότι υπάρχει πέναλτι, ναι. Ναι. Και κυρίως το κάνει ο Τωροσίδης και όχι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Φράι και η μπάλα στη γωνία. 0-1. Οι Ελβετοί προηγούνται. Το πρώτο γκολ που δεχόμαστε σε αυτή τη φάση των προκριματικών. Το πρώτο γκολ που δεχόμαστε στη μετά Euro εποχή. Και αυτό το γκολ για τους Ελβετούς πολύ σημαντικό, διότι είναι αποτέλεσμα ενός γενικότερου κακού πρώτου ημιχρόνου για την ελληνική ομάδα, στο οποίο οι ίδιοι όσο περνάει η ώρα αισθάνονται όλο και καλύτερα πάνω στο τερέν του Καραϊσκάκη. Μπεχράμι να δίνει και πάλι για τον Λιχτστάινερ που έχει χώρο, η κεφαλιά out. Πήρε όμως ο Μπασινάς. Αυτή θα είναι η τελευταία μας ευκαιρία για το ημίχρονο. Σαμαράς! Το σουτ πάνω στα σώματα corner. Ινλερ. Κάνει την προσποίηση και τώρα θα σουτάρει από ό,τι φαίνεται. Κάνει και δεύτερη προσποίηση, κίνδυνος out. Ωραία ενέργεια όμως του Ελβετού. Καλό είναι, εμείς ζητάμε οτιδήποτε με το παραμικρό, ώστε να έχουμε την απέτηση κάποια στιγμή να πάρουμε αυτό που πραγματικά μπορεί να συμβεί, με μια πίεση που θα ασκήσουμε. Η σέντρα, κεφαλιά από το Λιμπερόπουλο στα χέρια του Μπεναλίου. Σαμαράς, το σούτ είναι πάνω τα δοκαρία. Λιμπερόπουλος κινήθηκε, έκανε και το σούτ, πέφτει ο Μπενάλιο, δεν συγκρατεί αλλά θα προλάβει. Φυσιολογικά πρέπει να βγει ένα στόπερ. Ναι, στόπερ πρέπει να βγει, ακριβώς αυτό λέω. Κατσουράνης, ωραία, Λιμπερόπουλος. Καραγκούνης. Γυρίζει. Χαριστέας, το σουτ γκολ 1-1. Ο Άγγελος Χαριστέας. Αυτό το γκολ μετράει πολύ περισσότερο από πάρα πολλά προηγούμενα. Αυτό το γκολ είναι σαν την Πορτογαλία. Γύρισε το κορμί, σούταρε δυνατά και έστειλε την μπάλα στη γωνία του Μπενάλιο. 1-1 για την ελληνική ομάδα. Η μπάλα έφτασε σωστά μέχρι τον Καραγκούνη. Όταν ο Καραγκούνης έκανε το παράλληλο γύρισμα χαμηλά, ήμασταν τυχεροί, γιατί ο Λιμπερόπουλος βρίσκει αέρα, αλλά δεν χάνεται η φάση εξ αυτού του λόγου. Ίσα ίσα στρώνεται στον Χαριστέα, ο οποίος εκτελεί. Χούγκελ, μπάλα στην πλάτη μας και εδώ υπάρχει κίνδυνος. Βγαίνει ο Χαλκιάς. 1-2. Ο Φερνάντες έφυγε. Ο Κουφό έφυγε στην πλάτη της ελληνικής άμυνας, στην παλιά που βγήκε. Τον έχασε ο Αβραάμ Παπαδόπουλος και μετά το τελείωμά του είναι πολύ ψυχρέμο. 1-2 για τους Ελβετούς, που μας ξαναβάζουν στο καναβάτσο με αυτό το γκολ 13 λεπτά πριν το τέλος. Πάλι κυνηγάμε το σκορ. Σε μια φάση που η άμυνα βρέθηκε να είναι ψηλά. Ξανά λοιπόν εδώ πάντα με τον Χρήστο Τριακόπουλο, τον Αλέξη Σπυρόπουλο, τον Τάκη Λεμονή και ο Βαγγέλης ο Πήχας τώρα.